καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι Ολυμπιακοί αγώνες είναι αυτοί για τη μαγειρική, κύριε Γκότση, τι διοργάνωση? Είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στη γαστρονομία που γίνονται στον κόσμο και είναι, η ιστορία της έχει από το 1900 έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα. Άρα ναι. Έχουν βραβευτεί και έχουν βραβευτεί και έχει υπάρξει αρκετά μεγάλη παράδοση σχετικά. Σωστά, σωστά. Ένα μεγάλο γεγονός και, και γίνεται στη Γερμανία κάθε 4 χρόνια. Μάλιστα. Η δική μας η ελληνική συμμετοχή πόσο καλά πάει? Τώρα βλέπω εσείς χάλκινο μετάλλιο που σημαίνει από τις μεγαλύτερες διακρίσεις. Σαφώς, γιατί είναι και η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε σχέση με άλλες χώρες ως σύλλογος σε αυτή την κατηγορία που συμμετείχαμε. Και για μας είναι πολύ σαφώς η διάκριση είναι, μας ευχαριστεί. Παρ' όλα τα αυτά όμως ο σκοπός της αποστολής αυτής ήταν ότι η Ελλάδα και γενικό και συγκεκριμένα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που ανήκουμε εμείς ως Λέσχη να προβάλλουμε τα προϊόντα, την ιστορία, τις γεύσεις της μακεδονικής κουζίνας σε αυτό το παγκόσμιο γεγονός. Οι δύο πρώτες θέσεις από ποιον κερδίθηκαν, το χρυσό και το ασημένιο? Προσέξτε, η διαδικασία αυτή που έχει να κάνει με τα μετάλλια στη γαστρονομία είναι διαφορετικά σε σχέση με τους αθλητικούς αγώνες. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί σε κάποια κατηγορία να μην πάρει κανένας χρυσό. Μάλιστα. Ναι, γιατί αυτό? Γιατί δεν είναι ότι τρέχω και πρέπει να βγω πρώτος. Ναι. Εδώ υπάρχουν στάνταρ στα οποία πρέπει να φτάσει στα στάνταρ. Α, μάλιστα. Ανεξάρτητα δηλαδή από την επίδοση, πρέπει κανείς να φτάσει σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να κερδίσει το αντίστοιχο μετάλλιο. Συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ναι, δεν περίμενε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι δεν είναι ότι είτε και καλά κάποιος πρέπει να βγει πρώτος, είτε και καλά κάποιος πρέπει να πάρει χάλκινο μετάλλιο. Μπορεί να μην πάρει κανένας. Μπορεί να πάρει και κανένας. Άρα, είχατε κάποιον πιο πάνω? Έχουμε πιο πάνω, εννοείται, γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες, ας πούμε, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Φιλανδία, οι βόρειες χώρες κατά κόρον που είναι δυναμικές στη γαστρονομία και στην. Στη γαστρονομία εννοώντας στο διαγωνιστικό κομμάτι, ότι είναι πολύ ψηλά γιατί έχουν πολύ υπηρεσία χρόνων προς αυτή την κατεύθυνση. Στους αγώνες εννοείται, γιατί τώρα ανακούμε ότι οι σκανδιναβικές χώρες έχουν παράδοση γαστρονομική. Ναι. Σαφώς, γιατί τι εννοούμε όμως με αυτό? Ναι. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, σαφώς και βλέπουμε τη γεύση, που είναι από τους 100 βαθμούς, ας πούμε, 50 βαθμοί είναι η γεύση. Όλο το υπόλοιπο όμως υπάρχει και άλλοι 50 βαθμοί, οι οποίοι είναι πάρα πολλά πράγματα. Όπως τεχνικά. Το πώς δουλεύεις μέσα, το πώς τεχνικά, το πώς ήρθες, το πώς είσαι, το πώς κινείσαι. Πάρα πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες θέλουν πάρα πολύ προετοιμασία. Εμείς γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι στο διάστημα που προετοιμαστήκαμε γύρω στο 1,5 χρόνο για αυτή τη διαδικασία και φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Τι μαγειρέψατε? Ενδεικτικά θα σας πω τα 2-3 πιάτα, τα οποία ήταν, ας πούμε, μια πίτα η οποία περιείχε μυρωδικά και κολοκύθι παραδοσιακή συνταγή από εδώ από τη Μακεδονία, αγιορίτικο τσιπούρα αγιορίτικη, με τρόπο δηλαδή μαγειρεμένο. Ναι μεν, οι συνταγές, η βάση προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ότι είχαμε την κατεύθυνση της παραδοσιακής κουζίνας, αυτό που πρέπει για να έχουμε βάση. Από εκεί και πέρα όμως έπρεπε αυτό όλο το μενού να μπορεί να σταθεί σε ένα παγκόσμιο γεγονός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πελάτες και οι κριτές έπρεπε να δοκιμάσουν πιάτα τα οποία μπορούν να σταθούν στο παγκόσμιο. Δηλαδή, σας φέρνω παράδειγμα ότι δεν μπορούμε να πάμε με ένα μπατσά όπως μας αρέσει εμάς να τον τρώμε. Μπορούμε να τον πάμε με ένα μπατσά όμως. Ναι, μπορούμε να τον πάμε όμως με την ίδια γεύση, με διαφορετική φιλοσοφία. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτό θέλω να σας πω. Κάτι έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε για τους διαγωνισμούς μαγειρικής, κύριε Γκότση. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε άλλα επίπεδα πλέον στο πώς προσεγγίζουμε το φαγητό. Εμείς γι' αυτό που είμαστε χαρούμενοι και το μεγαλύτερο ανεξαρτήτως της διάκρισης είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία ήταν 120 πελάτες, είχαμε τη δυνατότητα να τους δώσουμε φαγητό που πληρώνανε. Δεν ήταν φεστιβάλ ή μόνο οι κριτές. Οι κριτές ήταν κάνουν τη δουλειά τους. Οι πελάτες έπρεπε να πληρώσουν για να δοκιμάσουν το φαγητό μας. Μάλιστα. Αυτό που είμαστε ευχαριστημένοι εμείς είναι ότι έγινε sold out και πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια σε σχέση με άλλες χώρες. Μάλιστα, άρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι εξαιρετικό αυτό, σαν δεδομένο. Αυτό το γεγονός, ναι, ακριβώς. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι ότι μαζεύονται κουζίνες από όλο τον κόσμο, για τον κόσμο, να δοκιμάσουν κουζίνες, φαγητά κτλ. Και από εκεί και πέρα το θέμα της κριτικής επιτροπής είναι τελείως διαφορετικό. Η κριτική επιτροπή μόνο κρίνει, όχι οι πελάτες. Οι πελάτες απλώς απολαμβάνουν τα γεύματα από όλο τον κόσμο. Και είναι μια τεράστια διαφήμιση και μια τεράστια πρόθεση. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό που το λέτε.
Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση και έτσι όπως έχετε δει τα δεδομένα, γιατί είσαστε σε μια διοργάνωση η οποία μπορεί να σας δώσει μια πολύ συνολική εικόνα για τις γαστρονομικές τάσεις και να κάνετε και μια σύγκριση σε σχέση με το τι δυνατότητες έχουμε εμείς ως χώρα με τα δικά μας δεδομένα και προϊόντα και φιλοσοφία μαγειρικής σε σχέση με άλλες. Η Ελλάδα πού μπορεί να βασιστεί ώστε να φύγει μπροστά? Η Ελλάδα, ναι, σας λέω ας πούμε και το δυνατότερο πιάτο κατά τη δικιά μου γνώμη και τα σχόλια των κριτών ήταν ας πούμε το επιδόρπιο. Τι είναι αυτό? Είναι τα προϊόντα, γιατί ένα καλό φαγητό τι είναι? Είναι η πρώτη ύλη πρώτα απ' όλα. Ναι. Αυτούσια από μόνη της να δώσει τη γεύση και όχι εγώ να κάνω πειραματισμούς και να καταλάβατε να προσθέτω, να φέρω πράγματα. 100 υλικά το γιαούρτι, λοιπόν, για να δώσει μπράβο, γεύση. Το γιαούρτι, μπράβο. Το γιαούρτι λοιπόν, το επιδόρπιο του διαγωνισμού ήταν για μία μουζ γιαουρτιού. Ναι. Τώρα δεν έχω φωτογραφία, δεν μπορούμε να δείξουμε φωτογραφία για να πόσο καταλάβετε. Κρίμα, ναι. Περιγράψτε το όμως, θα μας φτιάξει το μυαλό μας μια εικόνα. Με ένα μπισκουί από φουντούκια. Μέλι μέσα, όλα τα υλικά αυτά είχαν έρθει από Ελλάδα με φορτηγό προς εδώ, γιαούρτι Μακεδονίας και μέσα είχε ένα τζέλ από πατζάρι και βατόμουρο. Τζέλ από πατζάρι? Αυτό. Ναι, μέσα στο κέντρο του γιαουρτιού. Αλλά όλο αυτό για να γίνει για τους κριτές, καταλάβατε, εμείς το ακούμε τώρα λίγο γιαούρτι με μέλι, okay, ναι, αλλά η ισορροπία που πρέπει να έχει όλο αυτό το πιάτο. Για να το δώσουμε στους κριτές παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό ήθελα να πω, ότι γιατί και εδώ στη Γερμανία που είμαστε τώρα, okay, τρώμε γιαούρτι και δοκιμάζουμε, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι που πρέπει να προβάλλουμε και βλέπουμε εδώ στη Γερμανία πολλά ελληνικά προϊόντα που έρχονται από την Ελλάδα. Γιατί είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, επιτυχαίνεται, ετοιμάζουμε τα πράγματα για να έρθουμε πίσω, ναι, να αποθήκει με τα μηχανήματά μας. Είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε, είναι τα προϊόντα. Είναι η πρωτογενής παραγωγή αυτή που έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία. Και πρέπει να γίνει προς τα έξω. Αυτό από τη μεριά τη δικιά μας είναι να προβάλλουμε στο βαθμό που μπορούμε. Ούτως ή άλλως είμαστε ένας σύλλογος, δεν είμαστε ούτε, καταλάβατε, βέβαια, ούτε εταιρεία, ούτε. Και επίσης, σκεφτείτε πόσοι επαγγελματίες σχετίζονται με όλο αυτό που περιγράφετε. Και πόσοι έχουν εμπλοκή σε μια τέτοια προσπάθεια, η οποία αν γίνει συλλογικά και ολοκληρωμένα μπορεί να ωφελήσει πολύ κόσμο. Μα όλη αυτή η προσπάθεια. Ευτυχές για μας που ούτως ή άλλως ο σύλλογος, το καταστητικό του και όλη η φιλοσοφία του είναι μόνο η προώθηση της γαστρονομίας, τίποτα περισσότερο. Σε αυτή τη γραμμή λοιπόν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει βάλει αυτή την πλώρη της μακεδονικής κουζίνας, που απλά τι είναι αυτό το πράγμα, και τα προϊόντα και το συνταγολόγιο που έχουμε ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς μιλάμε τώρα τοπικά, γι' αυτό σας τα λέω τώρα. Ναι, βέβαια. Έτσι. Έτσι είναι. Και ο κάθε τόπος μετά. Προωθεί με τον τρόπο του σωστά, τα δικά του. Σωστά. Σκεφτείτε η Κρήτη πόσο έχει προωθήσει τα προϊόντα της. Έτσι ακριβώς. Γιατί όχι εμείς που έχουμε τόσο μεγάλη και εμείς γκάμα προϊόντων, συνταγών, πολιτισμών και όλα αυτά. Μάλιστα. Η τάση του ότι η Ισπανία είναι πλέον η πιο ανερχόμενη δύναμη, αφήνοντας πίσω τη Γαλλία, ισχύει. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Ισχύει, αλλά όλα αυτά, όπως και εμείς για αυτή τη διαδικασία που φτάσαμε εδώ, δεν ξυπνήσαμε ξαφνικά ένα πρωί και είπαμε «Α, δεν πάμε μια βόλτα στους Ολυμπιακούς Αγώνες». Ναι. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ναι. Διότι θέλει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Εμείς τον Παλαιό έχουμε ξεκινήσει σχεδόν για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο σχεδόν 10 χρόνια. Άσχετα με τον 1,5 χρόνο που κάνουμε προετοιμασία, αλλά για να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο χρειάζεται χρόνος. Με αφορμή αυτό που είπατε για την Ισπανία, ότι όλα θέλουν δουλειά σιγά-σιγά για να φτάσει σε ένα επίπεδο. Δεν γίνονται ξαφνικά και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, νομίζω. Απλά σκεφτόμουν ότι η Ισπανία είναι μια επίσης μεσογειακή χώρα. Σαφώς. Ως ένα βαθμό έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Σαφώς και έχουμε, αλλά φανταστείτε όμως ότι στην Ελλάδα, ας πάρουμε την Ελλάδα, οι Ηλιές Χαλκιδικές δεν έχουν καμία σχέση με την Κρήτη, όπως και η Κρήτη έχει διαφορετικές. Ο καθένας, η κάθε περιοχή έχει τα δικά της προϊόντα που είναι από μόνα τους, λόγω του μικροκλίματος, λόγω δεν θα είμαι ο δικός που θα αναπτύξω τώρα αυτή τη δικασία, άλλη η δουλειά μου, αλλά θεωρώ ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της προϊόντα που πρέπει να αναδείξει, όπως γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Άρα έπρεπε να κάνετε μια πίτα, έπρεπε ένα ας πούμε ορεκτικό, ένα πρώτο πιάτο. Μπράβο, το μενού λοιπόν ήταν μια σαλάτα, δύο finger food, μια επιλογή από κυρίως ψάρι, κρέας και vegetarian και αυτά είχαν γαρνιτούρες και επίσης το γλυκό. Μάλιστα. Δύσκολη και απαιτητική δουλειά να καταλήξει κανείς πρώτα σε ένα τέτοιο μενού από όλα αυτά που μπορεί να κάνει. Σαφώς. Σαφώς και είναι πάρα πολλοί παράγοντες, γιατί φανταστείτε ότι αυτό εδώ πέρα είναι μια ανοιχτή κουζίνα που εκτίθεται στον κόσμο και στους κριτές. Και αυτό που πρέπει να κάνεις ως επαγγελματίας είναι από τη στιγμή που θα ξεκινήσεις και πριν μπεις μέσα στην κουζίνα, κρίνεσαι για το παραμικρό. Ναι. Από όλες τις κινήσεις σου. Από το πώς δουλεύεις, από το πώς χειρίζεις τα υλικά, πώς το έχεις μαγειρέψει.
και πρέπει να φτάσεις, γιατί ξεκινάς με τη βαθμολογία, όταν ξεκινάς, ξεκινάς με το τέρμα, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει. Πόσα... με τα λάθη που κάνεις. Πόσα άτομα ομάδα είσαστε? Η ομάδα που διαγωνίστηκε μέσα ήταν 6 άτομα και υποστηρικτικά υπήρχαν άλλοι 4 άτομα, στο οποίο, γιατί να γίνει όλη αυτή η δικασία χρειάζεται μεγάλος κόπος. Μεγάλος κόπος και πολλή προσπάθεια και πολλή υλικά και πολλή φροντίδα. Σας βοηθάει κανείς ή πήγατε για την... Η κύρια βοήθεια είναι από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και επίσης έχουμε ανθρώπους υποστηρικτές, εταιρείες εννοώντας, ότι είναι δίπλα μας και έχουν καταλάβει τη διαδικασία αυτού του διαγωνισμού γενικότερα, ως προς το τι. Η εταιρεία, μια εταιρεία, πώς πρέπει να έχουμε ανάπτυξη, τώρα θα μου πείτε, θα το κάνω πολιτικολογία, αλλά είναι η αλήθεια γιατί το βλέπω στο εξωτερικό. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή πάμε, μαγειρεύουμε μια συνταγή, ωραία, σε ένα διαγωνισμό, σε ένα φεστιβάλ, οτιδήποτε, αρέσει αυτό. Η εταιρεία τι πρέπει να κάνει μέσα από αυτό, πρέπει αυτή τη συνταγή να την κάνει για σούπερ μάρκετ, για οτιδήποτε κτλ. Αυτός είναι ο στόχος, να υπάρχει αλυσίδα για όλο αυτό το προϊόν. Και ευτυχώς έχουμε εταιρείες από τη Βόρεια Ελλάδα, οι περισσότερες, οι οποίες έχουν καταλάβει αυτή τη διαδικασία και λένε ότι μέσα, και δεν είναι καμία καινοτομία την οποία τη σκεφτήκαμε εμείς, αλλά βλέπουμε τι γίνει γενικότερα στον κόσμο. Αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι, κύριε Γκότση, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι φαίνεται ότι όλο το εγχείρημα από όλες τις απόψεις, είτε από την περιφέρεια, είτε από τους επαγγελματίες, είτε από τις ενώσεις, το έχουν πάρει πλέον ζεστά. Και είδαμε ότι τουλάχιστον αυτό το κομμάτι μπορούμε να πούμε ότι το έχουμε. Δηλαδή, έχουμε την πρώτη έτσι, ύλη. Ακριβώς. Έχουμε έτσι. Μαγειρική παράδοση η Ελλάδα. Σωστά. Οπότε, σωστά, γιατί ας πούμε οι Ισπανοί να είναι πιο μπροστά, μπράβο, από την ελληνική, γιατί οι Ιταλοί, για παράδειγμα, γιατί η Παρμεζάνα. Οι βόρειες χώρες, γιατί είναι. Οι βόρειες είναι. Χώρες. Που, τι να σας πω, δεν κάνουν κάτι καλά. Ψάρια. Εννοείται ότι κάνουν κάτι καλά. Τι κάνουν φάγατε? Κάτι καλά περισσότερο από εμάς. Τι φάγατε και που. Τι φάγατε από τις βόρειες χώρες? Ψάρια, φαντάζομαι. Τι ναι, επένδυε. Ναι. Όχι, εννοώντας τι εννοώ, ότι έχουν επενδύσει περισσότερο, περισσότερο όσον αφορά στην έρευνα των προϊόντων αυτών, όχι απαραίτητα μόνο δικών τους, αλλά γενικότερα. Για να δημιουργήσουν μια γαστρονομική πόλη ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Άρα θέλει μέθοδο, οργάνωση και θέληση και να, ας πούμε, χώρες οι οποίες δεν είχαν παλαιότερα ουσιαστικά υπόβαθρο, σαφώς. Πάνε καλά και μπράβο τους βεβαίως, κανένας δεν μπορεί να μην το... Σαφώς. Μάλιστα, κύριε Γκότση, συγχαρητήρια και πάλι και να τα φέρνετε, να τα σηκώνετε όλα τα μετάλλια, γιατί αξίζει, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Αξίζει να είστε αυτή η προσπάθεια να ανταμείβετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και με το καλό η επιστροφή. Γεια σας, γεια σας.